Καλημέρα σας. Χαίρετε. Ωραία λοιπόν. Σκεφτείτε ότι έχετε ένα υπέροχο σπίτι. Το σπίτι των ονείρων σας. Ό,τι πιο ωραίο θα μπορούσατε να έχετε για να κατοικείτε. Έχετε και ένα κήπο απέραντο γύρω, πολύ μεγάλο. Ένα κήπο γεμάτο αγριόχορτα και αγκάθια, που με μεγάλη χαρά όταν βγαίνετε από το σπίτι, του βάζετε λίπασμα, τον κλαδεύετε, τον φροντίζετε, τον ποτίζετε για να τον απολαμβάνετε. Δεν είναι λίγο περίεργο? Αυτό κάνουμε με το νου μας. Θα πότιζες τα αγκάθια? Θα τους έριχνες λίπασμα να θεριέψουν? Αυτή είναι η κατάσταση μέσα στο νου μας. Καθώς, όπως μας λέει ο Ιησούς, δεν επιτηρείτε το νου σας αρκετά, ξεφυτρώνουν σκέψεις αρνητικές, επιθετικές, αποκαρδιωτικές, απεσιόδοξες και τις αφήνουμε να εξελίσσονται. Τις καλλιεργούμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε πολλές φορές. Αν λοιπόν δεν θα άφηνα τον κήπο μου να γεμίσει αγκάθια και αγριόχορτα, απορεί τώρα ο σκεπτόμενος και λέει: τότε γιατί αφήνω το νου μου να βυθίζεται στην απεσιοδοξία και στην αποθάρρυνση? Γιατί πλημμυρίζω από αρνητικές σκέψεις και φόβους? Πώς το κάνω? Το περίφημο «πώς το κάνω» είναι μία ερώτηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαφωτιστική. «Πώς το κάνω» είναι κάτι τελείως διαφορετικό από το «γιατί μου συμβαίνει αυτό». Είναι πώς το κάνω εγώ μέσα στο νου μου. Στο νου μου που εγώ είμαι ο κυβερνήτης και μόνο εγώ θα έπρεπε να είμαι και όχι οι σκέψεις οι οποίες αυτό αναπαράγονται από έλλειψη επιτήρησης. Στο ερώτημα λοιπόν του σκεπτόμενου «πώς το κάνω» υπάρχει απάντηση. Κάθε φορά που αφήνω το νου μου να αλληλεπιδρά με επιθετικές σκέψεις, τις ενισχύω με τρεις τρόπους. Τις αναπαράγω. Τις στρέφω. Και τις συντηρώ. Πώς το κάνω δηλαδή, Μαρία, στην πράξη? Το ξανασκέφτομαι. Ας πούμε ότι έχω μία σκέψη για κάτι και είναι μία επιθετική σκέψη. Μία σκέψη με παράπονο. Ναι. Την αναπαράγω, τη σκέφτομαι. Θα την πω και σε άλλον. Ναι. Θα τη συζητήσω. Και αύριο. Και μεθαύριο. Και σε 5 μέρες. Την αναπαράγω λοιπόν. Την τρέφω. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα. Έσπασα ένα ποτήρι το πρωί, ας πούμε. Και μετά το ξανασκέφτομαι. Το αναπαράγω, έτσι. Το αναπαράγω. Και γιατί να σπάσω το ποτήρι? Και πώς έσπασα το ποτήρι? Καθώς το αναπαράγω, πέρα από ότι αναπαράγω το συναίσθημα της αγανάκτησης ή της επίθεσης, απλά του κατηγορώ προς τον εαυτό μου, εικονοποιώ και το σπάσιμο. Mm-hmm. Οπότε το τρέφω με την εικονοποίηση. Θα μπορούσα να πούμε επίσης ότι το τρέφω και με... Και προχθές είχα σπάσει ένα άλλο ποτήρι. Και την άλλη φορά είχα κάνει μια άλλη ζημιά. Δηλαδή, καλό άλλες παρόμοιες σκέψεις να θρέψουν την αρχική ότι είμαι αδέξια. Ναι, με διάφορα πράγματα που θα... θυμηθώ. Άρα συνέβη κάτι, το αναμασάει ο νους και φωνάζει και άλλα παρόμοια να το ενισχύσουν. Έτσι. Το τρέφω λοιπόν και το συντηρώ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν φτιάχνετε μία απεσιόδοξη δομή προσωπικότητας, καχύποπτη, αρνητική και αποθαρρυντική. Και όχι μόνο το αναπαράγω, θρέφω και συντηρώ τις επιθετικές σκέψεις, αλλά και συχνά βρίσκω μια ευχαρίστηση σε αυτό. Να ρίξω τον λίθο του αναθέματος κάπου αλλού. Να φταίει κάποιος άλλος. Και όσο περισσότερο ρίχνω τους λίθους του αναθέματος, τόσο περισσότερο νιώθω μια ανακούφιση γιατί κάποιος άλλος φταίει. Αλλά το ακάνθινο στεφάνι εγώ το φορώ εσωτερικά, βαθιά στο νου μου. Ποτίζοντας τις ακανθώδεις επιθετικές σκέψεις μου, εγώ πρώτη φορά το ακάνθινο στεφάνι.
Επιθυμείς αληθινά να αποτινάξεις το εσωτερικό ακάνθινο στεφάνι που το εγώ επιβάλλει στο νου σου. Εάν ναι, καλώς ορίσατε στο μάθημα 254. Κάθε φωνή εκτός από τη φωνή του Θεού ας σωπάσει μέσα μου. Πατέρα, σήμερα θα ήθελα μόνο να ακούσω τη φωνή σου. Είμαι πρόθυμη να έρθω σε σένα στην πιο βαθιά σιωπή. Για να ακούσω τη φωνή σου και να λάβω το λόγο σου. Δεν έχω άλλη προσευχή εκτός από αυτήν. Έρχομαι σε σένα για να σου ζητήσω την αλήθεια. Και αλήθεια είναι μόνο το θέλημά σου, το οποίο είμαι πρόθυμος να μοιραστώ με σένα σήμερα. Κι έτσι, αντί να καλλιεργώ την εχθρότητα και την οργή μέσα μου, ας είμαι επιλεκτική και σε επιλέγω μόνο τις άριστες σκέψεις για να σχετιστώ μαζί τους. Ας καλλιεργώ τη συγχώρεση, την αθώωση και την ευλογία. Ας στρέφομαι στις ανώτερες ποιότητες και στις ποτίζω με την επιλεκτική προσοχή του νου μου. Σήμερα δεν αφήνουμε τις σκέψεις του εγώ να διευθύνουν τα λόγια ή τις πράξεις μας. Όταν έρχονται αυτές οι σκέψεις, απομακρυνόμαστε ήρεμα από αυτές. Τις κοιτάζουμε και μετά τις εγκαταλείπουμε. Δεν θέλουμε ό,τι θα έφερναν μαζί τους. Και έτσι δεν επιλέγουμε να τις κρατήσουμε. Και έτσι σωπαίν. Και εδώ βλέπουμε σε αυτό τον πίνακα του Waterhouse του 1891 τον Οδυσσέα με τις Ειρήνες, δεμένος ακλόνητος στο κατάρτι της επιλογής του να μην επιλέγει να αλληλεπιδράσει με τις Ειρήνες, όσο και αν οι αρνητικές σκέψεις εδώ ας το αποδώσουμε ως αρνητικές σκέψεις που κατακλείζουν το νου, ο νους ακλόνητος στην επιλογή «θέλω να είμαι ένα με την ειρήνη του Θεού», τις κοιτάζει και τις εγκαταλείπει. Δεν ενδίδουμε δηλαδή. Είναι ένα εξαιρετικά ισχυρό αρχέτυπο αυτό του Οδυσσέα, πώς αντιστέκεται στις ειρήνες. Τις κοιτάζει, τις ακούει, αλλά δεν ενδίδει, γιατί είναι ακλόνητα δεμένος στην επιλογή του «θέλω να είμαι αυτός που γεννήθηκα να είμαι», που δημιουργήθηκα να είμαι, ο Υιός του Θεού, ένα με την ειρήνη του. Αυτό είναι το κατάρτι μας. Αυτό είναι το κατάρτι μας. Στην οδύσσια της ζωής μας. Και έτσι, στη Γαλήνη, η οποία έχει αγιαστεί από την αγάπη του, ο Θεός μας μιλά για το θέλημά μας, επειδή έχουμε επιλέξει να τον θυμηθούμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, το σημερινό μάθημα μας καλεί να αναγνωρίζει ότι έχουμε αρνητικές σκέψεις, να τις δούμε, αλλά να μην τις ακολουθήσουμε, να μην τις αφήσουμε να μας παρασύρουν, έτσι ώστε να τις ξανακαλούμε στο νου μας, να τις στρέφουμε και να τις αναπαράγουμε και να τις συντηρούμε και να αντισταθούμε και σε εκείνη τη λεπτή ευχαρίστηση που έχουμε όταν κατηγορούμε τους άλλους. Και επίσης και όταν κατηγορούμε και τον εαυτό μας, συχνά έχουμε μία μαζοχιστική ευχαρίστηση. Καλά να πάθουμε. Ας αρνηθούμε αυτά. Και ας γίνουμε σαν τον Οδυσσέα, ακλόνητη σε ένα εσωτερικό κατάρτι που λέει «θέλω να έχω ειρήνη πάνω απ' όλα. Θέλω να θυμηθώ ποιος είμαι αληθινά. Θέλω να είμαι αυτό που δημιουργήθηκα να είμαι, ο Υιός του Θεού». Ας είμαστε λοιπόν επιλεκτικοί και εκλεκτικοί. Ας διαλέγουμε μόνο τις άριστες σκέψεις, αυτές που ενισχύουν μέσα μας την προθυμία μας να συνδεθούμε ο ένας με τον άλλον και με την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Αυτό συνεισφέρουμε σήμερα όλοι μας, μαζί με τις χιλιάδες άλλους στον κόσμο που κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ας ενωθούμε όλοι μαζί. Μια πολύ καλή καλημέρα με έμπνευση να έχουμε όλοι μας. Χαίρετε.